Με κεντρικό μήνυμα 100 χρόνια ΤΕΕ. 100 χρόνια σχεδιάζουμε την Ελλάδα το αύριο και συνεχίζουμε. Η οργανωμένη κινητή πλατφόρμα Road Show του ΤΕΕ βρέθηκε στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας. Τι δήλωσαν ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός και ο δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος. Οι κινητοποιήσεις των αγροτών δεν έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τι ανησυχεί ιδιαίτερα τους αγρότες του βορείου τμήματος του νομού. Ενδοοικογενειακή βία. Ποιοι είναι οι λόγοι που αυξάνεται ανησυχητικά στην ελληνική κοινωνία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τετάρτη 27 Μαρτίου σήμερα γίνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Με κεντρικό μήνυμα 100 χρόνια ΤΕΕ, 100 χρόνια σχεδιάζουμε την Ελλάδα του αύριο και συνεχίζουμε, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Road Show ταξιδεύει αυτή την εβδομάδα σε πόλεις της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου της Θράκης για να φέρει τον εορτασμό των 100 χρόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κοντά στην κοινωνία. Σήμερα, σε μια κίνηση έντονα συμβολική, η οργανωμένη κινητή πλατφόρμα του Road Show βρέθηκε στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, από όπου ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός και ο δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος έκαναν δηλώσεις. Σήμερα το ταξίδι του ΤΕΕ Road Show στη Θράκη έκανε στάση στην Ορεστιάδα. Με κεντρικό μήνυμα 100 χρόνια ΤΕΕ, 100 χρόνια σχεδιάζουμε την Ελλάδα, του αύριο και συνεχίζουμε, το φορτηγό με την οργανωμένη κινητή πλατφόρμα έκανε στάση στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας. Το ΤΕΕ συμπλήρωνε 100 χρόνια φέτος, 100 χρόνια ιστορίας με προσφορά στον τόπο, στους πολίτες, πάνω απ' όλα στην κοινωνία, 100 χρόνια προσφοράς στην ανάπτυξη της χώρας, με τα άσχημα και τα καλά, αλλά στο τέλος νομίζουμε ένα θετικό πρόσημο στην ανάπτυξη της χώρας. Μας βρίσκει μια περίοδο, αυτά τα 100 χρόνια μας βρίσκουν μια περίοδο που κάνουμε σημαντικά έργα για την κοινωνία, για την πολιτεία, για τους μηχανικούς και πάνω απ' όλα για τους πολίτες. Αυτά τα έργα είναι ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης, το Εθνικό Μητρό Υποδομών, η ψηφιοποίηση των αρχείων των πολεοδομιών, ένα μεγάλο πρόγραμμα για τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια σε όλη τη χώρα. Ουσιαστικά είμαστε ο φορέας πρωταγωνιστής στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και νομίζω ότι τα επόμενα 5 χρόνια το ΤΕΕ θα καταφέρει να αλλάξει το πώς σκέφτονται και οι μηχανικοί και εν τέλει πώς εξυπηρετούνται και οι πολίτες της χώρας. Σχετικά με αυτά που έλεγα γενικότερα για τη χώρα, υπάρχουν και ορισμένα που αφορούν και την τοπική κοινωνία και τον Δήμο Ορεστιάδας. Τώρα συζήτησα με τον Δήμαρχο και θα ξεκινήσει άμεσα το επόμενο διάστημα η ψηφιοποίηση των αρχείων της πολεοδομίας. Παράλληλα εξελίσσεται το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο που είναι σημαντικό και σε συνεννόηση και με το ΤΕΕ και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα δοθεί ένα όραμα για την ανάπτυξη της πόλης της Ορεστιάδας. Ο Δήμαρχος είναι εξαιρετικός, είναι και συνάδελφος μηχανικός, γνωρίζει τα θέματα και νομίζω ότι αυτό βοηθά ακόμα περισσότερο στην ανάπτυξη της πόλης. Για την ιστορία, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος είναι ο μεγαλύτερος επιστημονικός φορέας της πατρίδας μας, τόσο σε αριθμό μελών όσο και για λόγους ουσιαστικής προσφοράς και ιστορικά έχει ένα στόχο πάντα, την Ελλάδα του αύριο. Με 13 βασικές ειδικότητες μηχανικών, με 17 περιφερειακά τμήματα, με περισσότερα από 130.000 μέλη διπλωματούχους μηχανικούς, με πράξεις, έργα και νέες υπηρεσίες, το ΤΕΕ συνεχίζει σήμερα για τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό, την ευημερία της κοινωνίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Την ικανοποίησή του για την επίσκεψη στην Ορεστιάδα του Προέδρου του ΤΕΕ και του ειδικού φορτηγού εξέφρασε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος, μέλος του ΤΕΕ και ο ίδιος. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να υποδεχτούμε στην πόλη μας, στην πλατεία μας, το επετειακό φορτηγό του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Όπως βλέπετε, το Τεχνικό Επιμελητήριο και η Ορεστιάδα είναι σχεδόν συνομήλικοι. 100 χρόνια το ΤΕΕ, 101 χρόνια η Ορεστιάδα. Και ξέρετε, ξεκίνησα από την 11η Δηλοχεία Μηχανικού, η οποία έκανε αυτό το πολύ ωραίο σχέδιο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε και εδώ με το ίδιο όνομα. Λοιπόν, εμείς χρόνια βασιζόμαστε στο Τεχνικό Επιμελητήριο σαν τεχνικός σύμβουλος του κράτους αλλά και της αυτοδιοίκησης για υποστήριξη
την οποία τα τελευταία χρόνια την έχουμε ακόμα πιο έντονα, την νιώθουμε πιο έντονα και πιο κοντά μας. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Στασινός έδωσε μεγάλη βαρύτητα στη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ήδη έχουμε, σας ανακοίνωσε κάποια πράγματα που έχουμε ξεκινήσει και έχουμε και κάποια άλλα πράγματα στα σκαριά τα οποία θα ανακοινωθούν στο μέλλον. Τον ευχαριστούμε που βρίσκεται εδώ, δεύτερη φορά μέσα στον ίδιο μήνα. Και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε και καλύτερες και περισσότερες ανακοινώσεις. Οι κινητοποιήσεις των αγροτών δεν έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τα προβλήματα συνεχίζουν να κυριαρχούν στον αγροτικό κόσμο με το αυξημένο κόστος παραγωγής και την ανησυχία των αγροτών να επιτείνεται μέχρι να υπογραφεί η συμφωνία που θα εξασφαλίζει το νερό για την άρτευση των χωραφιών στο βόρειο τμήμα του νομού Εύρου. Δεν είναι ικανοποιημένοι οι αγρότες χτινοτρόφοι μετά τις κινητοποιήσεις και μετά από συνεννόηση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους με μορφή που θα αποφασίσουν. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Ουσιαστικά δεν έδωσε τίποτα, οπότε ο αγώνας συνεχίζεται. Τι θα κάνετε δηλαδή? Οι αγροτικοί σύλλογοι θα αποφασίσουν με το... σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία και την Πανελλαδική πώς θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Τα προβλήματα των γεωργών μεγαλώνουν. Θα ξεκινήσουμε από το πρασίνισμα πληρωνόταν κάθε χρόνο τέλη Δεκεμβρίου. Αυτά τα λεφτά τώρα μεταφέρθηκαν στα οικολογικά σχήματα και στα ECO-SIMS και κανένας δεν ξέρει τι ποσό θα πληρωθεί και πότε. Ήδη οι ψηφιακές υπηρεσίες έχουν κόψει τιμολόγια για τους αγρότες χρεωστικά για να πληρώσουν χωρίς κανένας να ξέρει τι θα πληρωθεί. Ύστερα έχουμε και το πρόβλημα της συνδεδεμένης. Κάθε χρόνο οι συνδεδεμένες πληρωνόταν τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Αυτή τη στιγμή μας είπαν ότι οι πληρωμές θα αρχίσουν από τις 25 Απριλίου και μετά. Οπότε αντί να δώσουμε λύση στο πρόβλημα, το πρόβλημα μεγαλώνει. Το κόστος παραγωγής είναι μεγάλο. Αυτή τη στιγμή ένα από τα αιτήματα ήταν για το ρεύμα, το οποίο δεν έχει ικανοποιηθεί. Είναι για το φορολόγιο, το αγροτικό πετρέλαιο, το οποίο επίσης δεν έχει ικανοποιηθεί. Τώρα δεν γίνεται η κυβέρνηση να δίνει αφορολόγητο πετρέλαιο στους οπλιστές και να μην δίνει στους αγρότες, που αγρότες είναι παράγουν και ξεκινάει από εκεί όλη η οικονομία. Η λύση της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας-Βουλγαρίας τον Ιούλιο φέρνει αρδευτικά προβλήματα όπως και το εγκαταλελειμμένο φράγμα θεραπιού. Το μεγάλο πρόβλημα τώρα που αντιμετωπίζουμε εμείς σαν αγρότες του Βορείου Εύρου είναι η λήξη της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας, η οποία λήγει σε 9 εβδόμου. Όπου μεταξύ βάσει της συμφωνίας αυτή, η Βουλγαρία κάθε χρόνο μας προμήθευε με 186 εκατομμύρια κυβικά νερό για την αρδευτική περίοδο Μάιο-Σεπτέμβριος. Από το 2015 και μετά η Αγροτική Σύλλογη και το ΟΕΒ, ο Ορεστιάδος, έχει στείλει έγγραφα στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να ανανεωθεί πρόωρα αυτή η συμφωνία. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμιά ενημέρωση. Έχει αρχίσει η καλλιεργητική περίοδος. Οι αγρότες δεν ξέρουν τι θα σπείρουν και τι θα καλλιεργήσουν. Ναι. Τώρα θέλουμε να κάνουμε, έχουμε κάνει κάλεσμα και σαν ΟΕΒ και σαν Αγροτική Σύλλογη στους τοπικούς βουλευτές ώστε να ασχοληθούν με το θέμα και να δώσουν λύση. Γιατί αν δεν ποντήσουμε, αυτό συνεπάγεται με οικονομική καταστροφή για το Βόρειο Εύρο και για την περιοχή. Τις διαβουλεύσεις έχει αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών και Ενέργειας Υδάτων, το οποίο δεν μας δίνει όμως καμιά απάντηση που βρισκόμαστε και τι κάνουμε. Ναι. Είναι τώρα το πιο σοβαρό θέμα για την περιοχή μας, τώρα η άρδευση των καλλιεργιών. Ναι. Ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε εδώ πέρα σαν τρίγωνο και σαν περιοχή είναι η εγκατάλειψη του φράγματος θεραπείου. Εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει πέσει ούτε φράγκο εδώ πέρα και το φράγμα δεν θα μπορεί σε λίγα χρόνια να λειτουργήσει στις ανάγκες άρδευσης της περιοχής. Τα συνεχώς αυξανόμενα γεγονότα οικογενειακής και σχολικής βίας αποτελούν ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο της κοινωνίας μας. Ο ψυχολόγος Στράτος Βραχιόλας μίλησε για τους λόγους και τα αίτια αυτού του φαινομένου που συχνά έχει και τραγική κατάληξη. Κύριε Βραχιόλια, το τελευταίο διάστημα, θα έλεγα και τα τελευταία χρόνια, η σχολική βία, η ενδοοικογενειακή βία, αλλά και το χειρότερο, οι συζυγοκτονίες, έχουν μια δραματικά αυξητική τάση, έτσι που ο κόσμος ανησυχεί γιατί χάθηκε αυτή η συνοχή, η ανοχή της κοινωνίας και φτάνουμε σε πολύ δυσάρεστα γεγονότα με όχι πάντοτε πολύ σοβαρούς λόγους. Εσείς ως ψυχολόγος πώς βλέπετε αυτή την αύξηση και τη συμπεριφορά των ανθρώπων
ως προς την, και την κοινωνία αλλά και την οικογένειά τους. Καταρχήν σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε και πάλι. Θέλω να πω το εξής, ότι τα προβλήματα δεν εμφανίζονται στο κενό. Έρχονται και αναδύονται μέσα σε περιβάλλοντα τα οποία ευνοούν εκείνες τις συνθήκες για να εμφανιστούν. Τι εννοώ με αυτό? Ότι ζούμε σε μια χώρα, σε μια πατρίδα η οποία είναι αρκετά τραυματισμένη, πληγωμένη, λαβωμένη αν θέλετε, από πράγματα που έχουν ήδη μεσολαβήσει. Να βάλουμε την οικονομική κρίση, να βάλουμε την κρίση του κορονοϊού, την κρίση των αξιών. Αλλά και γενικά βιώνουμε όλοι μας στις ζωές μας μια πίεση, μια αίσθηση ζορίσματος. Και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι με κάποιον τρόπο δυσκολευόμαστε να τα μεταβολήσουμε. Βέβαια, σε καμιά περίπτωση με αυτά που λέμε δεν θέλουμε να δώσουμε άλοθη στη βία. Γιατί η βία στην ουσία είναι όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία δεν αντέχουμε και θέλουμε να τα εκτονώσουμε με κάποιον τρόπο, δυστυχώς με το χειρότερο. Υπάρχει πολλή ένταση κοινωνική, υπάρχει πολλή πίεση ψυχολογική στους ανθρώπους και δυστυχώς συχνά παρεκτρέπεται, όχι τώρα μόνο βέβαια, ανέκαθεν, σε συμπεριφορές οι οποίες είναι απολύτως καταδικαστές. Εγώ βέβαια ως στέλεχος πρόληψης θα εστιάσω στη δουλειά που χρειάζεται να κάνει ο καθένας μας, έτσι ώστε να περιορίσουμε τα φαινόμενα. Γιατί η κυρία Μαυρίδου, ξέρετε ότι όλα αυτά που συζητάμε δεν αφορούν κάποιους κακούς εκεί έξω. Αφορούν και το δικό μας σπίτι, αφορούν και το δικό μας παιδί, αφορούν και το δικό μας σχολείο, αφορούν και το δικό μας δάσκαλο. Αλλά τι μπορώ να αλλάξω εγώ? Εγώ έχω την ευθύνη για την αλλαγή μόνο του εαυτού μου. Ως γονιός, ως φίλος, ως αδερφός, ως συνάδελφος, ως ένας άνθρωπος ενήλικας, ο οποίος χρειάζεται να δει τι αλλαγές μπορεί να κάνει στον εαυτό του για να προσφέρει στους ανθρώπους γύρω του, στα παιδιά του, στους φίλους του, στους συγγενείς του, στη γυναίκα του, στον άνθρωπό του, το καλύτερο κομμάτι του εαυτού του. Κύριε Βαρχιόλια, το ότι έχουμε κάπως αποξενωθεί από το πιο πολύ οικείο περιβάλλον, από το ευρύτερο οικογενειακό φιλικό περιβάλλον, ζούμε περισσότερο σε μια απομόνωση προσωπική. Αυτό και στη δουλειά ακόμη, δεν υπάρχει αυτή η κοινωνικοποίηση τόσο πολύ. Αυτό επιτείνει τα προβλήματα. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι, η κυρία Μαυρίδου, και χαίρομαι πολύ που το επισημαίνετε. Ζούμε εποχές όπου το άτομο έχει αναχθεί σε υπέρτατο «ον». Το άτομο, προσέξτε, όλοι μιλάμε για τη ζωούλα μας, την οικογενειούλα μας, τη δουλίτσα μας, δηλαδή κάτι γύρω από μας. Έχει χαθεί ή τίνει να χαθεί. Πρέπει να πούμε ότι στην πατρίδα μας ακόμη αυτό ευτυχώς δεν έχει επιτευχθεί, το να χαθεί η αίσθηση της κοινότητας, της κοινωνίας, στην ουσία δηλαδή του προσώπου. Άτομο σημαίνει εγώ, ο εαυτός μου, με απλά λόγια υπάρτη μου. Πρόσωπο σημαίνει ότι προσφέρω τον εαυτό μου σε μια σχέση με τους άλλους, σε μια κοινωνία με τους άλλους, σε μια επαφή με τους άλλους. Εκεί υπάρχει η ελπίδα. Όντως, αν το χάσουμε αυτό, την αίσθηση της κοινωνίας των προσώπων, τότε σίγουρα σε κοινωνικό επίπεδο θα δούμε πολύ περισσότερα προβλήματα και θα δούμε πολύ περισσότερες δυσκολίες, ακριβώς γιατί το πρόσωπο είναι αυτό που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η σχέση είναι αυτή που μπορεί να συγκρατήσει και να απορροφήσει εντάσεις, θυμούς, πίκρες, απογοητεύσεις. Αλλά αν χαθεί αυτή η αίσθηση του προσώπου και της κοινωνίας των προσώπων, τότε το άτομο μένει ξεκρέμαστο, μετέωρο και υποβόλυμο. Τα περιβάλλοντα αυτά που ευνοούν τις συμπεριφορές, τέτοιου είδους συμπεριφορές, είναι κυρίως νοσηρά ή είναι υγιή περιβάλλοντα και υπάρχει μια τριαλίδα που οδηγεί εκεί? Κοιτάξτε, ένα νοσηρό περιβάλλον θα παράγει νοσηρά αποτελέσματα. Και απ' την άλλη ένα περιβάλλον
όπου το πρόσωπο και η ιερότητα του προσώπου σε κοινωνία με τους άλλους είναι σε προτεραιότητα, θα παράγει ωραία αποτελέσματα. Δυστυχώς, στις μέρες μας έχουμε αρκετά κλειστεί και ζούμε σε μια εποχή που με κάθε τρόπο ενθαρρύνει μέσα από αυτά που μας προτείνει να καταναλώσουμε, είτε ως εικόνα, είτε ως ήχο, είτε ως ερεθίσματα, το φόβο, την αγωνία, την ανασφάλεια. Χρειάζεται να ξανασκεφτούμε όλα αυτά τα πράγματα και αυτά που καταναλώνουμε ως φόβο και ως ανασφάλεια και να δούμε ότι υπάρχει και πολύ καλό εκεί έξω και να το αναγνωρίσουμε και να ορίσουμε ως σκοπό της ζωής μας όσο μπορούμε, όσο είναι εφικτό, να αποτελούμε και εμείς μέρος αυτού του καλού εκεί έξω. Εμείς τουλάχιστον σαν στελέχη πρόληψης, εδώ στο κέντρο πρόληψης και στις σχολές γονέων και στις εκπαιδεύσεις των εκπαιδευτικών και στις συζητήσεις που κάνουμε με κάθε ευκαιρία, αυτό τονίζουμε. Να κρατήσουμε την επαφή αλλάζοντας τους εαυτούς μας. Αν δεν πάρουμε όλα αυτά τα κοινωνικά μηνύματα με τη βία, με τις ακραίες συμπεριφορές ως μηνύματα για να αλλάξουμε τους εαυτούς μας, φοβάμαι ότι όσο και αν καταγγέλουμε κάποιους κακούς εκεί έξω, κάποια στιγμή θα βρεθούμε και εμείς ευτυχισμένοι. Αποκλειστικά ψηφιακή θα είναι η σχέση πολιτών και εφορίας από εδώ και στο εξής, με στόχο να μπει τέλος στις τεράστιες ουρές που υπήρχαν στο παρελθόν και την ταλαιπωρία για χιλιάδες φορολογούμενους. Ταυτόχρονα σφίγγει ο κλοιός γύρω από τις βραχίδιες εταιρείες φαντάσματα που ποτέ δεν πληρώνουν φόρους. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με την ΑΔΕ προχωρούν στην υλοποίηση οδικού χάρτη που έχουν προγραμματίσει, ο οποίος επιφέρει αφενός λιγότερη ταλαιπωρία για τους πολίτες και ταυτόχρονα ένα φορολογικό σύστημα πιο δίκαιο και κυρίως πιο αποτελεσματικό. Μέσα από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση, επιχειρείται μερική αλλαγή στον τρόπο διενέργειας των ελέγχων, με την θέσπιση των πιο αυστηρών κανόνων τόσο από την πλευρά του ελεγχόμενου όσο και του ελεγκτή, έτσι ώστε ο χρόνος διάρκειας ενός ελέγχου να είναι οριοθετημένος. Την ίδια στιγμή, μέσα από το νομοσχέδιο γίνεται προσπάθεια να κλείσουν τα παράθυρα που εκμεταλλεύονταν κάποιες επιχειρήσεις, κυρίως εποχικές, ώστε να αποφεύγουν την καταβολή των προβλεπόμενων φόρων. Προς αυτήν την κατεύθυνση καθιερώνεται ο ενδιάμεσος προσδιορισμός φόρου για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, οι οποίες πληρώνουν μία δόση ΦΠΑ και στη συνέχεια εξαφανίζονται. Παράλληλα, νομοθετείται η αυτόματη συμπλήρωση και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για περίπου 1 εκατομμύριο φορολογούμενους με εισοδήματα αποκλειστικά από μισθούς και συντάξεις, ενώ καταργείται η προσκόμιση βιβλίων για έλεγχο από όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία. Με αφορμή ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό τραυματισμού ανηλίκου έπειτα από πυροδότηση βεγγαλικών σε περιοχή της Αττικής, το χαμόγελο του παιδιού τονίζει ακόμη μια φορά σε γονείς, χειδεμόνες και εκπαιδευτικούς ότι οι κροτίδες και τα βεγγαλικά δεν είναι παιχνίδια, αλλά άκρως επικίνδυνα υλικά τα οποία στα χέρια ανήλικων μπορούν να μετατραπούν σε φωνικά όπλα, απειλώντας τη σωματική ακεραιότητα, τη δική τους, των γύρων τους και φυσικά ακόμη και την ίδια τους στη ζωή. Τα στοιχεία που κάθε χρόνο δημοσιοποιούνται αντιπροσωπεύουν περιστατικά παιδιών και οικογενειών που αναπάντεχα έπειτα από κακή χρήση των έφλεκτων και πολλές φορές απρόβλεπτων υλικών ή κάποιο τυχαίο λάθος βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας. Το χαμόγελο του παιδιού επιμένει κάθε χρόνο στην τεράστια σημασία της πρόληψης και ιδιαίτερα όσο πλησιάζουν οι μέρες του Πάσχα, που το φαινόμενο αυτό βρίσκεται σε έξαρση αποτελώντας μια άτυπη παράδοση. Ο οργανισμός μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί αρκετά περιστατικά σε όλη την Ελλάδα, τα οποία πέρα από σοβαρές, πολλές φορές μη αναστρέψιμες σωματικές βλάβες, έχουν και σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις. Να αλλάξουμε θέματα. Αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση, θα χορηγηθούν αναδρομικά ποσά έως και 1.500 ευρώ μέσα στον Απρίλιο σε χιλιάδες γυναίκες που απέκτησαν παιδί από την 1η Ιανουαρίου του 2023 και μετά. Τα χρήματα αυτά θα τα λάβουν όσες μητέρες υπέβαλαν αίτηση στο διάστημα αυτό για το επίδομα γένας.
Αναδρομικά θα λάβουν τις αυξήσεις όχι μόνο εκείνες οι μητέρες που γέννησαν μέσα στο 2024, αλλά και όσες απέκτησαν παιδί από την 1η Ιανουαρίου 2023. Η αναδρομική αύξηση του επιτόματος γέννησης καταβάλλεται στα πρόσωπα που κατέστησαν δικαιούχοι του επιτόματος γέννησης από 1η 2023 και μετά, δηλαδή στα πρόσωπα εκείνα των οποίων η αίτηση για τη χορήγηση του επιτόματος γέννησης εγκρίθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2023 και μετά. Το επιπλέον ποσό που προκύπτει μετά την αύξηση του επιδόματος γέννησης καταβάλλεται στους δικαιούχους, χωρίς αυτοί να υποβάλουν νέα αίτηση ή να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ως εξής. Στους δικαιούχους οι οποίοι έχουν λάβει το πλήρες ποσό του επιδόματος γέννησης, το επιπλέον ποσό καταβάλλεται εφάπαξ τον μήνα Απρίλιο 2024. Στους δικαιούχους των οποίων η αίτηση έχει εγκριθεί χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η καταβολή και των δύο δόσεων του επιδόματος, το επιπλέον ποσό καταβάλλεται με την καταβολή της δεύτερης δόσης. Το επίδομα γέννησης αυξήθηκε και τροποποιήθηκε ως προς τον καθορισμό του ύψους χορήγησης του ως εξής. Για τον καθορισμό του ύψους του επιδόματος γέννησης λαμβάνεται υπόψη πλέον ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων της οικογένειας, όπως αυτός διαμορφώνεται μετά τη γέννηση του τέκνου, και το ποσό καταβάλλεται ως εξής. 2.400 ευρώ για το πρώτο κατά σειρά γέννηση εξαρτώμενο τέκνο. 2.700 ευρώ για το δεύτερο κατά σειρά γέννηση εξαρτώμενο τέκνο. 3.000 ευρώ για το τρίτο κατά σειρά γέννηση εξαρτώμενο τέκνο. Και 3.500 ευρώ για το τέταρτο και κάθε επόμενο κατά σειρά γέννηση εξαρτώμενο τέκνο. Μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης, το επίδομα γέννησης καταβάλλεται πλέον ως εξής. 2 ισόποσες δόσεις των 1.200 ευρώ έκαστη για το πρώτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο. 2 ισόποσες δόσεις των 1.350 ευρώ έκαστη για το δεύτερο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο. 2 ισόποσες δόσεις των 1.500 ευρώ έκαστη για το τρίτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο. 2 ισόποσες δόσεις των 1.750 ευρώ έκαστη για το τέταρτο και κάθε επόμενο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο. Στην τοπική κοινότητα του Δήμου Ορεστιάδας θα ταξιδέψουμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Οι περισσότεροι πρώτοι κάτοικοι του φυλακίου ήταν πρόσφυγες γκαγκαβούζιδες που κατάγονταν από τα χωριά της Ανατολικής Θράκης, Δίδυμο, Νίκη, Νιώβη, Κρασοχώρη, Άγιος Γεώργιος και Σοφίδες. Οι γκαγκαβούζιδες εγκαταστάθηκαν το 1923 κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Πρόσφυγες ήρθαν στο φυλάκιο επίσης από τα χωριά Ορτάκιο, Γκαδουροχώρη, Κοζούλτσα της Βόρειας Θράκης, δηλαδή της Ανατολικής Ρωμιλίας. Η παλιά ονομασία του χωριού ήταν Σιμενλή, που σημαίνει φυλάκιο. Ονομάστηκε έτσι από την ελληνική διοίκηση καθότι υπήρχε παλιότερα ένα στρατιωτικό φυλάκιο που όριζε την ελληνοβουλγαρική μεθόριο. Η θέση του χωριού ήταν κύρια σημασία διότι βρίσκεται ακριβώς στα μέσα του δρόμου Ορτάκιο και Αδριανούπολης. Αυτό επιβεβαιώνεται από το ότι σε αρκετούς χάρτες όπου δεν αναφέρονται τα υπόλοιπα γειτονικά χωριά σημειώνεται το Σιμενλή, αλλά και από το ότι το 1914 λειτουργήσε ταχυδρομικό γραφείο στο φυλάκιο, σφραγίδα το οποίο σώζεται μέχρι και στις μέρες μας με την ημερομηνία 4 Εβδόμου 1914. Στο φυλάκιο επίσης εντοπίστηκαν προϊστορικές τοποθεσίες που χρονολογούνται στο 3000 με 1000 π.Χ. Στο φυλάκιο υπάρχει ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο με αεροδιάδρομο μήκους 1,5 χιλιόμετρου που χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο από την εταιρεία Ελληνική Τεχνική τη δεκαετία του 1970 όταν κατασκευαζόταν αρδευτικά έργα στην περιοχή. Η οικονομία του χωριού κατά κύριο λόγο βασίζεται μέχρι και σήμερα στον αγροτικό τομέα. Τη δεκαετία του 1960 όμως η ενεργεία και η ανέχεια έπληξε το χωριό με αποτέλεσμα τη μαζική μετανάστευση σχεδόν του μισού πληθυσμού των κατοίκων είτε στα μεγάλα αστικά κέντρα είτε κυρίως στη Γερμανία.